Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια πυροσβεστική προσπάθεια μετά την αναταραχή που δημιούργησε το αντάρτικο των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια, ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε πως δεν κινδυνεύει η σταθερότητα της κυβέρνησης ούτε η ενότητα του ΠΑΣΟΚ από υψηλούς τόνους, τους οποίους χαρακτήρισε έκφραση διαφωνίας των βουλευτών στο πλαίσιο του διαλόγου. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη διάρκεια του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου το απόγευμα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να συγκληθεί εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, περνάμε μια πολύ δύσκολη στιγμή, λέει με νόημα ο Θόδωρος Πάγκαλος, αναφερόμενος στην κυβέρνηση, ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχει θέμα αρμονίας μεταξύ υπουργών. Όσο για τις αντιδράσεις, στην κοινοβουλευτική ομάδα ανέφερε ότι κάποιοι υποκύπτουν πιο εύκολα στις πιέσεις που τους ασκούνται. Επίσης, επανήλθε στο θέμα των κυβερνήσεων Σιμίτη, λέγοντας ότι στη δεύτερη θητεία ιτήθηκε η θέληση του πρώην Πρωθυπουργού. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο 9, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαπίστωσε ήττα της θέλησης του τέλους Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη να προχωρήσει τη δεύτερη τετραετία στις βασικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες είχε δεσμευθεί. Η κακοποίηση παράνομων μεταναστών και αθήγκανων από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως και ο συνωστισμός και οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν σε ελληνικές φυλακές, είναι ορισμένα από τα προβλήματα που επισημαίνει για μία ακόμη φορά η ετήσια έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο για το έτος 2010, την οποία το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποβάλλει κάθε χρόνο στο Κογκρέσο, έχει στο κεφάλαιο για την Ελλάδα παρόμοια με τα περσινά σχόλια και παρατηρήσεις. Όποιο πλοίο με παράνομους μετανάστες διέρχεται από τα ελληνικά ύδατα θα βυθίζεται, δήλωσε μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο στη Λάρισα ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο κ. Καρατζαφέρης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν έρθει στα πράγματα, μέσα στον πρώτο χρόνο θα φροντίσει να φύγουν από την Ελλάδα 1,7 εκατομμύρια λωδαποί. Ένοχος για παράβαση καθήκοντος κρίθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης από το πενταμελές εφετείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η καταδίκη του κ. Ψωμιάδη, που είναι σε δεύτερο βαθμό, σημαίνει ότι αυτομάτως τίθεται σε αργία από τα καθήκοντά του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αναδειχθεί νέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με εκλογή από τα μέλη της παράταξης του κ. Ψωμιάδη. Σύμφωνα με τον νόμο, παραμένει σε αργία ο έκπτωτος αιρετός μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση στον Άριο Πάγο. Εκτός συνοροδόρα, αποδεκτό έκανε ο Μαμάρ Καντάφη το σχέδιο κεχηρίας της Αφρικανικής Ένωσης, σύμφωνα τουλάχιστον με τον πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής, Τζέικοπ Ζούμα, ο οποίος συναντήθηκε την Κυριακή στην Τρίπολη με τον Λίβιο ηγέτη μαζί με τους ομολόγους του της Μαυριτανίας, του Μάλι, της Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγκάντα. Ο οδικός χάρτης θα παρουσιαστεί και στους αντικαθεστωτικούς. Νέος σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ιαπωνία, ένα μήνα ακριβώς μετά το σεισμό της 11ης Μαρτίου. Οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, διευκρινίζοντας ότι η δόνηση δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι που θα πλήξει τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής των ΗΠΑ, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην Ξηρά σε βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της γης, σε απόσταση 22 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Ιουνάκη, νότια του πυρηνικού σταθμού της Φουκοσίμα. Μετά πάνω στη νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, εκενώθηκε ο πυρηνικός σταθμός της Φουκοσίμα. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην πόλη Ντερά, στην νότια Συρία, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Διαφορετική είναι η εικόνα που δίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μιλούν για 19 αστυνομικούς νεκρούς από ένοπλες δυνάμεις. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι οι διαδηλωτές κατέβασαν άγαλμα του Χαφέζ Αλ-Ασάντ, πατέρα του νυν Προέδρου, ενώ γραφεία του κόμματος Μπαθ σε συνοικία της πόλης στυλίχθηκαν στις φλόγες. Να περάσουμε τώρα στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Ήταν η είδηση σε 5 λεπτά από την Εγνάτια τηλεόραση.